ακτινογραφήσουμε αυτό το θέμα μαζί με τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών, ο κύριος Νίκος Νουρίς μας περιμένει από το σπίτι του, από το Υπουργείο, με σύνδεση Skype πάντως. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τσουρή. Λοιπόν, ξεκινώ με το εξής. Λέχθηκε ότι επιχειρείται από όλα τα κράτη αυτές τις δύσκολες ώρες μια επικίνδυνη ακροβασία ανάμεσα στο κράτος δικαίου και στα όσα πρέπει να γίνουν προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Αυτή η ακροβασία νιώθετε ότι διαταράχθηκε με τα όσα εφαρμόζονται από σήμερα και αναφέρομαι ειδικότερα, γιατί γι' αυτό γίνεται ιδιαίτερος λόγος, για την δυνατότητα που έχει πια το κράτος να μπαίνει και μέσα στα σπίτια των πολιτών με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αυτό θέλω να μου σχολιάσετε. Κύριε Τσουρούλη, επιτρέψτε μου να πω ότι καταρχήν προφανώς αναφέρεστε σε ανακοίνωση που εκδόθηκε με αφορμή τα συγκεκριμένα μέτρα από κοινοβουλευτικό κόμμα. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός από εμένα στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Άλλωστε, προέρχομαι από και είμαι μέλος κοινοβουλευτικού κόμματος. Όλοι όμως κρινόμαστε από τους ίδιους τους πολίτες τούτες τις ώρες, τις δύσκολες στιγμές. Και όχι από μια απλή ανακοίνωση, όποτε είναι αυτή και αν προέρχεται. Το ζητούμενο για μας είναι αυτή την ώρα, όπως πολύ σωστά έχετε πει, να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να προστατεύσουμε την δημόσια υγεία και βεβαίως την ζωή των συμπολιτών μας. Δεν υπάρχει καμιά διατάραξη, ούτε είμαστε σε οριακή κατάσταση. Ούτε και συμβαίνει τίποτε περισσότερο από ό,τι συνέβαινε ή από ό,τι επιτρέπεται από την νομοθεσία μέχρι σήμερα. Εκείνο το οποίο ξεκαθαρίζω για να μην υπάρχει παρερμηνία είναι ότι αυτό το οποίο λέχθηκε είναι ότι επειδή ακριβώς ένα από τα μέτρα αφορούσε τις συναθρήσεις σε πολλές κατοικίες, εκείνο που είπαμε λοιπόν είναι ότι θα υπάρχει αξιοποίηση του παρατηρητή της γειτονιάς και η λέξη ερμηνεύει απόλυτα τι σημαίνει παρατηρητής, δεν είναι εκτελεστικό όργανο, είναι παρατηρητής της γειτονιάς, ο οποίος μέχρι σήμερα επιτηρούσε τις γειτονιές και είπαμε ότι εάν διαπιστωθεί ότι σε συγκεκριμένες κατοικίες υπάρχουν συναθρήσεις πέραν των διαμενόντων στην κατοικία, τότε μπορεί να κληθεί η αστυνομία, η οποία εάν δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη με τον συνηθισμένο φυσιολογικό τρόπο, με ένα απλό χτύπημα στην πόρτα και να ζητήσει εξηγήσεις, τότε η όποια είσοδος δεν θα γίνει με κανένα διαφορετικό τρόπο στην κατοικία για να διαλύσουμε και να διαφυλάξουμε την δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά μόνο με έκδοση διαταγμάτως δικαστηρίου. Άρα δεν μπορώ να αντιληφθώ τι είναι εκείνο το οποίο ενόχλησε τον οποιονδήποτε και επαναλαμβάνω, γνώμονας όλων μας αυτή την ώρα, είναι το θέμα της διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Ναι. Την ίδια ώρα χρειάστηκαν αρκετές διευκρινήσεις επί των όσων αποφασίστηκαν, προκειμένου να εξαιρεθούν ομάδες των πολιτών, οι οποίοι τελικά βρέθηκαν να πληρώνουν την ύφη των ασυνείδητων και να μην μπορούν να κάνουν τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή, στην προσπάθειά μας να πατάξουμε αυτούς που έκαναν υπερχρήση των εξαιρέσεων στις μετακινήσεις, εφαρμόσαμε μέτρα τα οποία απαγόρευαν σε κόσμο να πάει και να φροντίσει τους γονείς του, να μπορέσει να πάει και να κάνει, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοικιδίων του, να πάει να δει τα παιδιά εάν είναι χωρισμένοι οι δυο γονείς και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τώρα νιώθετε ότι συγγυρίστηκαν τώρα που μιλάμε? Κύριε Τσουρούλη, επιτρέψτε μου να πω το εξής απαντώντας ξεκάθαρα το ερώτημά σας. Όταν πριν από μια εβδομάδα περίπου επιλέξαμε την εφαρμογή της τότε δέσμης μέτρων, είχαμε ξεκαθαρίσει στους πολίτες ότι ξέραμε ότι αυτά τα μέτρα θα διαταράξουν την καθημερινότητά τους. Εξηγήσαμε όμως ότι είναι απολύτως επάνανγκες να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα, γιατί μόνο με αυτά τα μέτρα, δηλαδή του αυτοπεριορισμού, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα του κορονοϊού. Να μείνουμε δηλαδή σπίτι μας, αλλά να μείνουμε σπίτι μας με το σωστό τρόπο. Στην αξιολόγηση που έγινε τις αμέσως προηγούμενες μέρες, δυστυχώς διεφάνει ότι μια μειοψηφία, την οποία όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει και την έχετε χαρακτηρίσει μικρή μειοψηφία, η οποία όμως μικρή μειοψηφία, όπως οι ειδικοί λένε, είναι αρκετή για να δημιουργήσει και να φέρει το κράτος σε εξαιρετικά δύσκολη θέση με τα θέματα μεταδοτικότητας, έκανε κατάχρηση των συγκεκριμένων μέτρων, ή είτε είχαμε συναθρήσεις στις υπεραγορές στις Κυριακές σε πολύ μεγάλους αριθμούς, ή είχαμε πολλές βόλτες στις παραθαλάσσιες περιοχές, ώσαν να μην συνέβαινε απολύτως τίποτε, ή είχαμε άσκοπες μετακινήσεις μέσα στις πόλεις αλλά και στις περιαστικές περιοχές. Φτάνει να σας δώσω ένα αριθμό για να καταλάβετε ότι με την εφαρμογή των σημερινών μέτρων,
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και τώρα είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Χτες, ενώ είχαμε 170.000 μηνύματα SMS πριν από την εφαρμογή των μέτρων, ο αντίστοιχος αριθμός τη σημερινή μέρα ήταν 154.000. Όμως, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι στη χθεσινή μέρα είχαμε άλλες τόσες χιλιάδες εντύπων. Επομένως, ναι, έχουμε δραστική μείωση. Γιατί θέλουμε την δραστική μείωση? Για να πατάξουμε ακριβώς εκείνες τις άσκοπες κινήσεις, διότι είπαμε από την αρχή και καταντήσαμε να γίνουμε φορτικοί, ότι οι κινήσεις πρέπει να είναι κατ' εξαίρεση. Κατ' εξαίρεση πρέπει να πάω στην υπεραγορά, να πάω όταν χρειάζεται. Δεν μπορώ όμως να με πείσει κανένας ότι πρέπει να πηγαίνω κάθε μέρα στην υπεραγορά. Δεν μπορεί κανένας να με πείσει ότι πρέπει να πηγαίνω κάθε μέρα στο φαρμακείο. Επομένως, χρειάζεται προγραμματισμός μπροστά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, κύριε Τσουρούλη. Και επειδή προφανώς κάποιοι ήταν ανεπίδευτοι, θέλετε, μαθήσεως ή δεν είχαν τον στοιχειώδη αυτοσεβασμό, η κυβέρνηση δεν μπορούσε απλά να καταγράφει αυτά τα προβλήματα, αλλά έπρεπε να προχωρήσει στα θέματα επιβολής. Ξέρετε, εκφράζονται και διεθνώς φόβοι ότι αυτή η επίθεση, αν θέλετε, που γίνεται και με την ανοχή των πολιτών στις κορυφές κατακτήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα αφήσει πληγές και συνεπώς θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φιδό και με ιδιαίτερο προβληματισμό. Μου λέτε και το υπογραμμίζω, το κρατάω, ότι αυτό γίνεται και πάντως δεν γίνεται απερίσκεπτα. Σωστά το αντιλαμβάνομαι? Μιλάτε απερίσκεπτα από την πλευρά της κυβέρνησης? Όχι, από την πλευρά της δικής μας κυβέρνησης. Τώρα για την κυβέρνηση δική μας μιλάμε. Εννοώ ότι όταν και εφόσον παίρνετε ένα μέτρο, λαμβάνετε υπόψη το στίγμα που θα αφήσει αυτό το μέτρο με ό,τι συνεπάγεται γύρω του. Κύριε Τσουρούλη, θέλω να σας πω ότι είναι από τις δυσκολότερες αποφάσεις που καλείται μια κυβέρνηση να πάρει, ιδιαίτερα αυτές τις ώρες. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτά που είπατε. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Είχα ακούσει πριν από εμένα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο ρεπορτάζ σας να μιλά γιατί δεν προχωρήσαμε στην λύση εκτάκτου ανάγκης. Γιατί θέλουμε να είμαστε πραγματικά προσεκτικοί. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή στους τηλεοπτικούς μας δέχτες παρακολουθούμε κάθε βράδυ την Ιταλία, την Ισπανία και δεν ξέρω πόσες άλλες χώρες να μεταξελίσσονται με τον τρόπο το θέμα του κορονοϊού, με τον τρόπο με τον οποίο το παρακολουθούμε όλοι μας, πραγματικά είναι εικόνες φρίκης, τις οποίες δεν θέλουμε να δούμε στη χώρα μας. Και αν θέλουμε λοιπόν να προλάβουμε το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να είμαστε αν μη τι άλλο προληπτικοί. Η κυβέρνηση πήρε μέτρα και κλιμάκωσε τα μέτρα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Έχω μια τελευταία επιτρέψτε παρατήρηση. Επιτρέψτε μου μόνο να πω το εξής. Όταν πριν από περίπου 10 μέρες αποφασίσαμε την αναστολή των πτήσεων προς την Κύπρο, ο σκοπός ήταν προφανής. Θέλαμε να ανακόψουμε τα εισαγόμενα κρούσματα του κορονοϊού. Κάθε μέρα λοιπόν τις τελευταίες 5 μέρες, εάν ανατρέξετε στις ανακοινώσεις της ομάδας του Υπουργείου Υγείας, θα παρακολουθήσετε ότι τα κρούσματα τα εισαγόμενα είναι 1 ή 2, που σημαίνει ότι το μέτρο αποδίδει. Θέλουμε λοιπόν κατά τον ίδιο τρόπο τώρα να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε και να αναχαιτήσουμε τα εσωτερικά κρούσματα, τα δευτερογενή, τα οποία προέρχονται μέσω επαφών. Είναι καθαρό αυτό που λέτε. Κάτι τελευταίο. Επειδή ακούστηκε, έγινε παραδοχή ότι υπάρχει αυτή η μικρή μέτρια ομάδα ασυνείδητων πάντων συμπολιτών μας, οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν και δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά που προκαλούν. Αυτό μήπως θα μπορούσε να επιληθεί όχι με τα αυστηρότερα μέτρα, αλλά με την καλύτερη αστυνόμευση των ήδη υπαρχόντων μέτρων? Τώρα τα πήραμε τα μέτρα. Τουλάχιστον να σας αστυνομεύσουμε αυτά που λάβαμε τώρα. Δηλαδή, σας ικανοποιεί, με άλλα λόγια, το θέτω ευθέως το ερώτημα, η αστυνόμευση γίνεται σωστά ή δεν μπορεί να γίνει αστυνόμευση και άρα αυτοί που δεν υπακούν εξακολουθούν να μην υπακούν και τα πιο αυστηρά μέτρα? Θα είμαι ευθύ σας στην απάντησή μου. Θα πω ότι περιμένουμε περισσότερα από τους ελέγχους και την αστυνόμευση. Σήμερα, για παράδειγμα, έγιναν υπερδιπλάσιοι έλεγχοι από χτες, όταν ζητήσαμε σαν κυβέρνηση επιτακτικά από την αστυνομία την εντατικοποίηση των ελέγχων. Σήμερα φτάσαμε στις 12.200 ελέγχους και είχαμε 211 καταγγελίες. Ο αριθμός των χθεσινών ελέγχων ήταν σχεδόν ο μισός. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, θέλουμε να ελπίζουμε ότι και μέσα από την αστυνόμευση, που μακάρι να μην την χρειαζόμαστε, αλλά δυστυχώς φάνηκε ότι ως λαός την χρειαζόμαστε, πρέπει να πετύχουμε αυτό το οποίο είναι ο κοινός στόχος όλων μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νουρή.
Ευχαριστώ. Κύριε Τσουρούλη, επιτρέψτε μου 10 δευτερόλεπτα μόνο. Επειδή μέσα σε όλη τη ζωφερή αυτή η εικόνα, επιτρέψτε μου να πω ότι σήμερα είχα πραγματικά την τύχη να ζήσω κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το μοιραστώ με τον κυπριακό λαό. Μέσα σε αυτή την αρνητική λοιπόν εικόνα και ζωφερή που έχουμε, με επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο μου στο Υπουργείο Εσωτερικών ο κοινοτάρχης του Πεδουλά, ο κύριος Μάριος Θεοχάρους, προερχόμενος από ένα μικρό ορεινό χωριό, ο οποίος προσέφερε 50.000 ευρώ από τα χρήματα του Κοινοτικού Συμβουλίου για την εκστρατεία κατά του κορονοϊού. Θεωρώ ότι είναι ένα φωτεινό παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, άξιο αναφοράς. Άξιο και το χειροκροτάμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.